Καλησπέρα σα. Καλή εβδομάδα σε όλου. Εύχομαι να είστε καλά. 7 Αυγούστου σήμερα και όμω είμαστε αρκετοί αυτοί οι οποίοι έχουμε μείνει στη βάση μα. Στην Θεσσαλονίκη το διαπιστώνω καθημερινά και έχουμε να αλλάξει το σκηνικό την εβδομάδα του 15 Αυγούστου στην Θεσσαλονίκη θα εστιάσουμε. Στο πρώτο μέρος της εκπομπής είναι μαζί μου στο στούντιο ο κύριος Γιάννης Κουριανίδης, υποψήφιος δήμαρχος Θεσσαλονίκης, επικεφαλής της παράταξης Θεσσαλονίκη Πόλη Ελληνική. Καλησπέρα σα, καλώ ήρθατε. Καλησπέρα σα, κύριε Απότρα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Ευχαριστώ και εγώ για την αποδοχή τη, κύριε Κουριανίδη. Και στο ξεκίνημα, θα ήθελα ένα σχόλιο σα για την στήριξη των κομμάτων σε υποψηφίου δημάρχου. Είναι ένα θέμα το οποίο το δημόσιο διάλογο το τελευταίο διάστημα και με δεδομένο ότι είδαμε η Νέα Δημοκρατία έδωσε το λεγόμενο χρήσμα στον ίν Δήμαρχο, στον κύριο Ζέρβα. Ο ΣΥΡΙΖΑ από την άλλη εξέφρασε ανοιχτά τη στήριξή του στον κύριο Πέγκα και θα ήθελα να μου πείτε πώς βλέπετε αυτές τις εξελίξεις τόσο ειδικότερα όσο και γενικότερα. Κοιτάξτε, η θέση μας είναι γνωστή εδώ και πολλά χρόνια. Ε, δεν έχουν καμία δουλειά οικοματική ε, οι υποψήφοι στην τοπική αυτοδιοίκηση. Είναι εύλογο και αποδεκτό, αν θέλετε, ένα πολιτικό φορέα να υποστηρίξει με, την, με μια δήλωσή του έναν υποψήφιο δήμαρχο ή περιφερειάρχη. Να τον υποστηρίξει όμω όχι ω κομματικό υποψήφιο. Εδώ δυστυχώ, εδώ και πολλά χρόνια και δυστυχώ συνεχίζεται και ακόμη και στι μέρε μα, αυτό συμβαίνει. Βγαίνουν τα κόμματα και να είναι ο υποψήφιο του ΣΥΡΙΖΑ ή ο υποψήφιο τη Νέα Δημοκρατία ή του ΠΑΣΟΚ ή οποιοδήποτε άλλο κόμμα ή του ΚΚΟΕ, έτσι, να είναι αυτό. Αυτό δεν έχει καμία δουλειά με την τοπική αυτοδιοίκηση. Η τοπική αυτοδιοίκηση το λέει και η ίδια η ορολογία, αυτοδιοίκηση-αυτοδιοικούμενη. Επομένω, θα πρέπει να στελεχώνεται από ανθρώπου οι οποίοι δεν αφήνουν στην άκρη την όποια πολιτική του ταυτότητα. Κανεί δεν είναι παρθενογεννημένο πολιτικά. Ε, καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι αυτό δεν κάνει, δεν περιπεί τιμή, ούτε κάνει καλό σε μια διαχείριση ενός, ενός δήμου ή μιας mm -hmm. περιφέρειας εν προκειμένου. Επομένως Εί είστε αρνητικός προ ως προς το λεγόμενο κομματικό χρήσμα όπως το, το καταλαβαίνω. Το κομματικό χρήσμα. Φυσικά mm -hmm. οι πολιτικές στηρίξεις φυσικά και πρέπει να υπάρχουν γιατί ένας πολιτικός φορέας που συμμετέχει στα πολιτικά δρόμενα της πόλης μας, της χώρας μας, είναι λογικό να εκφράσει μια προτίμηση σύμφωνα και με τις δικές του προσεγγίσεις σε μείζωνα mm -hmm. θέματα. Με αναφορά στα τοπικά ζητήματα κάθε περιοχή. Είναι, είναι αυτά και είναι τα οποία απασχολούν του έτσι. κατοίκου, έτσι, τα τοπικά θέματα. Πριν όμω περάσουμε στο πρόγραμμά σα και στα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζει σήμερα η πόλη μα, κύριε Κουριανίδη, θα ήθελα να μου πείτε όσον αφορά το ψηφοδέλτιό σα. Θα ήθελα να μου πείτε αφενό πόσο εύκολο ή δύσκολο είναι να συμπληρώσετε τον απαραίτητο αριθμό υποψηφίων και αφετέρου θα ήθελα να μου πείτε για τα πρόσωπα τα οποία στελεχώνουν το ψηφοδέλτιό σα, ποια είναι έτσι τα γενικά τους χαρακτηριστικά, ποιοι πλαισιώνουν το ψηφοδέλτιό σας. Καταρχήν, όπως γνωρίζετε ίσως και εσείς σίγουρα γνωρίζετε, αλλά και οι περισσότεροι τηλεθεατές μας, ο νόμος έχει αλλάξει. Mm -hmm. Δεν έχουμε πλέον ούτε την απλή αναλογική που είχαμε τις προηγούμενες φορές που είχε ως αποτέλεσμα μια τεράστια διασπορά των ψήφων και πάρα πολλές ψηφιότητες. Mm -hmm. Τώρα είναι διαφορετικό το σύστημα. Θέλει ένα όριο 3% για να μπει κάποιο μέσα στο. να μπει στη διανομή των δημοτικών εδρών. Ε, καταλαβαίνετε λοιπόν ότι και επίση έχει αυξηθεί πάρα πολύ ο αριθμό των υποψηφίων. Που σημαίνει ότι επειδή ο νέο νόμο προβλέπει και υποψηφίου και στι κοινότητε, ε, χρειάζεται ένα αρκετά σημαντικό τριψήφιο αριθμό, πολύ μεγαλύτερο στο 100, και μέχρι, μέχρι 300 που σχεδόν μπορεί να φτάσει ένα συνδυασμό, ε, προκειμένου να στελεχωθούν όλε οι δημοτικέ κοινότητε και φυσικά και ο κεντρικό Δήμο. Είναι, καταλαβαίνετε, πολύ πιο δύσκολο, ειδικά mm. για παρατάξει. Για οι οποίοι δεν έχουν το, το λεγόμενο πολιτικό χρήσμα που αναφέραμε προηγουμένω, όπου εκεί οι πιέσει είναι πολύ διαφορετικέ. Υπάρχει το λεγόμενο πελατειακό κράτο, δυστυχώ, το οποίο ε, είναι ακόμη και σήμερα πολύ ισχυρό. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι μια υποψηφιότητα σε ένα λεγόμενο μεγάλο κόμμα εξουσία. Ε, μπορεί να έχει πίσω τη και άλλε υποσχέσει και άλλα πράγματα. Εμεί δεν τα έχουμε, δεν μεταρχόμαστε τέτοιων πρακτικών. Εμεί στηριζόμαστε αποκλειστικά στην αγάπη του κόσμου και του πολίτη για την, για την πόλη του. Στηριζόμαστε στην ανιδιοτέλειά του και στην προσωπικότητά του. Γι' αυτό λοιπόν και στο ψηφοδέλτιό μα θα βρείτε μόνο φυσιολογικού ανθρώπου. Δεν θα βρείτε ανθρώπου του λεγόμενου κομματικού σωλήνα. Mm -hmm. Δεν θα δείτε ανθρώπου οι οποίοι περνούν από διάφορες θέσεις διορισμένοι και που σήμερα κατεβαίνουν είτε ως δήμαρχοι, ως υποψήφοι δήμαρχοι, είτε ως υποψήφοι δημοτικοί σύμβουλοι, προκειμένου να συνεχίσουν αυτήν την παρουσία τους στα, στα, δημόσια πράγματα μέσα από άλλες θέσεις, ακόμη και αν δεν καταφέρουν να εκλεγούν. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι εμείς είμαστε φυσιολογικοί άνθρωποι, είμαστε άνθρωποι της αγοράς, άνθρωποι της εργασίας, άνθρωποι του αθλητισμού, άνθρωποι της, του πολιτισμού. Θα δείτε ανθρώπους οι οποίοι ε, το μόνο τους κριτήριο είναι η προσφορά στο κοινωνικό σύνολο μέσα από μία αξιοπρεπή και ποιοτική, θα λέγει κανεί, η ανασχόλησή του. Επομένω, μιλάμε για πρόσωπα, κύριε Κουριανίδη, από όλο το ε, πολιτικό, από όλο το κοινωνικό φάσμα, όπω το αντιλαμβάνομαι. Και θα ήθελα να εστιάσουμε στα προβλήματα τη πόλη μα. Βλέπουμε ότι είμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού και όμω υπάρχουν δυσκολίε. Αναφέρομαι φυσικά στην καθαριότητα. Θα ήθελα ένα σχόλιο σα αφενό όσον αφορά του 18 μήνε που ζήτησε ο κύριος Ζέρβας για να επιλύσει το πρόβλημα της καθαριότητας στην πόλη μας και βεβαίως θα ήθελα και ένα σχόλιο σας για όλους όσοι παραπονιούνται ότι δεν υπάρχουν δροσερά σημεία στην πόλη. Λοιπόν, καταρχήν ο κ. Ζέρβας δεν δικαιούται να ζητάει 18 μήνες. Είχε 48 μήνες. Μπορούσε κάλλιστα να δημιουργήσει τις κατάλληλες προϋποθέσεις ώστε να μπουν τουλάχιστον οι βάσεις για κάτι σοβαρό στην αντιμετώπιση αυτού του μεγάλου ζητήματος. Αν θυμάστε προεκλογικά, είχε δεσμευθεί ο ίδιος, είχε βγει και είχε πει ότι θα αναλάβω προσωπικά την καθαριότητα, θα είμαι ο δήμαρχος που θα πηγαίνει από το πρωί στις 6 ώρα στα διάφορα σημεία της πόλης, τις διάφορες υποπτείες και τα σημεία της καθαριότητας και θα επιτηρεί ο ίδιος την όποια δουλειά γίνεται εκεί. Λόγια προεκλογικά, επεαπτερόεντα θα λέγαμε, τα οποία δυστυχώ στην πορεία όχι μόνο απαξιώθηκαν, αλλά έφτασαν στη σημερινή κατάσταση τη πόλη, η οποία δεν περιποιεί τιμή για κανένα, πολύ δε περισσότερο για την δημοτική αρχή, την απερχόμενη δημοτική αρχή. Ε, αναφορικά με τα δροσερά σημεία τη πόλη, ναι, πράγματι, ελάχιστα είναι, μετά ειδικά από, το, από, την αποψήλωση εκατοντάδων, ίσως και χιλιάδων δένδρων σε, όλη την, σε όλη την, την επικράτεια του Δήμου Θεσσαλονίκη, ε, που κόβονταν ολόκληρε δένδροστοιχείες, είναι λογικό να έχει ανεβεί και η θερμοκρασία και να έχει στερηθεί πλέον και ο Δημότης από κάποιες οάσεις δροσιάς που έβρισκε μια αναπαμό από, κάτω από, κά, από κάποιο δέντρο της γειτονιά του ή κάποιο άλλο σημείο που δυστυχώς τώρα το λούζει ο ήλιος Εξαιτία τη αυ απαράδεκτη αυτή πρακτική του Δήμου Θεσσαλονίκη να κόψει ολόκληρε δέντροστοιχείε, θεωρώντα τα όλα ω άρρωστα, ενώ ήταν ένα πολύ μικρό μέρο αυτών που ήταν πραγματικά άρρωστα. Και κύριε Κουριανίδη, υπάρχουν αρκετέ φωνέ στην πόλη μα, οι οποίε υποστηρίζουν ότι είμαστε εξαιρετικά πίσω όσον αφορά τα θέματα που σχετίζονται με το περιβάλλον. Και θα ήθελα να μου πείτε πώ πιστεύετε εσεί και πώ θα το επιχειρήσετε, εφόσον εκλεγείτε Δήμαρχο Θεσσαλονίκη, πώ πιστεύετε ότι μπορεί να αναπτυχθεί περιβαλλοντικά η πόλη μα. Καταρχήν, η πόλη μα, δυστυχώ, κυρία Απότα, έχει ένα πάρα πολύ χαμηλό ποσοστό ε, πρασίνου ανα, ανακάτοικο. Ειδικά στο κέντρο της Θεσσαλονίκης η κατάσταση που θεωρείται ότι είναι η καλύτερη είναι νομίζω γύρω στο 2, κάτι α, τετραγωνικά ανακάτοικο να θέλει τουλάχιστον 12,5 έως 25 τετραγωνικά ανακάτοικο. Αυτό τουλάχιστον λένε οι διεθνείς, ε, ε, τα διεθνείς στατιστικά στοιχεία. Mm -hmm. ε, υπάρχουν περιοχέ μάλιστα είναι το Χαριλάου, η περιοχή Χαριλάου που το ποσοστό είναι μισό τη εκατό. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι, ότι όλο αυτό ε, είναι κάτι το οποίο πρέπει να αντιμετωπιστεί άμεσα και όχι φυσικά με κοπέ δέντρων έτσι αλόγιστα όπω έκανε η απερχόμενη διοίκηση. Θα πρέπει να έχει αντιμετωπιστεί ήδη τόσο με τη φύτευση ε, των άδειων δενδροδόχων, μιλάμε για 3.500 δενδροδόχου του Δήμου Θεσσαλονίκη, οι οποίε είναι είτε άδειε, είτε στέκεται ένα κούτσουλο, ένα το, πρέμνα που λένε, εκεί στην, στο, μέσα στην δενδροδόχο, εδώ και χρόνια και δεν τα ξυλώνει κανεί. Αυτά θα πρέπει να έχουν, ήταν το πρώτο μέλημα της διοίκησης και να μπουν δένδρα τα οποία να είναι και ανθεκτικά στην ε, περίπτωση φωτιάς, γιατί συμβαίνουν και αστικές πυρκαγιές, δεν είναι μόνο στα δάση, mm -hmm. αλλά και να παράγουν οξυγόνο πολύ περισσότερο από ό,τι ε, άλλα δένδρα. Του αστικού περιβάλλοντο και να είναι και ανθεκτικά στι δύσκολε καταστάσει του φυσικού περιβάλλοντο, του αστικού περιβάλλοντο τη Θεσσαλονίκη, ειδικότερα, και κάθε αστικού περιβάλλοντο. Αυτό ο σχεδιασμό δεν έγινε. Αντιθέτω, την τελευταία χρονιά, με πασαλήματα τη τελευταία στιγμή και με όλη αυτή την δεδροκτονία η οποία έγινε, αυτό το, το δεδροκομικό Auschwitz, όπω το ονόμασα, στο οποίο ε, χιλιάδε δέντρα μέσα στην πόλη ε, ξεριζώθηκαν και κόπηκαν. Ε, καταλαβαίνετε ότι όλο αυτό το, το, ποσοστό πρασίνου, όλη αυτή η ποσότητα πρασίνου θα χρειαστεί πολλά χρόνια για να αναπληρωθεί και δεν ξέρω και αν τα δέντρα αυτά, δεν είμαι γεωπόνος, ξέρετε, αλλά γεωπόνος συμβουλεύομαι και εγώ, και είναι πολύ Τι σα είπαν, κατά κύριε Κουβιανίδη, ο... όσον αφορά αυτή την περίπτωση. Γιατί έχουν ακουστεί πάρα μα πάρα πολλά όσον αφορά αυτά τα δέντρα. Από τη μία, έχουμε τη διοίκηση, η οποία υποστηρίζει ότι ήταν άρρωστα, έπρεπε να κοπούν, θα είχαμε συνέπειε και αρνητικέ επιπτώσει, όπω υπόθηκε. Από την άλλη, έχουμε φωνέ, οι οποίε υποστηρίζουν ότι έπρεπε να γίνει όλο αυτό, ίσω περισσότερο ελεγχόμενα και να μην υπάρξει αυτή η μαζική κοπή των δέντρων και ω εκ τούτου η έλλειψη δροσιά ή σημεία έτσι σκιερών στην πόλη. Εσεί τι πληροφόρηση λάβατε από του αρμόδιους? Η πρώτη μαζική κοπή δέντρων έγινε, αν θυμάστε, στην οδό Κρήτη, <κοκοκύ> στην 5η Δημοτική Κοινότητα. Όπου είχε ληφθεί μια απόφαση κατά πλειοψηφία, φυσικά εμεί δεν τη στηρίξαμε, στο Δημοτικό Συμβούλιο για την κοπή 175 δέντρων. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι κάτι τέτοιο μα, όταν είδαμε εμεί την εισήγηση αυτή, Πήγαμε στην περιοχή εκεί και είδαμε ότι είχαν ήδη ξεκινήσει. Ο είχε ήδη ξεκινήσει τι κοπέ δέντρων πριν ακόμη περάσει από το Δημοτικό Συμβούλιο. Mm -hmm. Και αυτό είναι χαρακτηριστικό βεβαίω κατά πόσο σέβεται του θεσμού η παρούσα διοίκηση. Έτσι, δηλαδή, ξεκίνησαν ένα έργο, σου λέει η πλειοψηφία έχουμε, να το περάσουμε, δεν βαριέσαι. Τυπικότητε είναι αυτέ. Έτσι λειτουργεί η διοίκηση δυστυχώ στο Δήμο τη Ανονίκη. Και βλέπετε λοιπόν ότι είδαμε εκεί με τα μάτια μα ότι κόβανε σοριδόν τα δέντρα με τη σειρά. Και τα δέντρα στην συντριπτική του πλειονότητα, κυρία Πότα, ήταν υγιέστατα. Υπήρχαν ορισμένα πράγματα τα οποία ήταν σάπια, είχαν μέσα ε, κουφάλε μεγάλε, ήταν έτοιμα να πέσουν, πράγματι. Ε, εκεί, Άρα λοιπόν, γιατί να τα κόψουν όλα, αναρωτιέμαι γιατί εγώ. Γιατί απλά βαριόταν να κάνουν τον έλεγχο τον οποίο έπρεπε να κάνουν. Το λέω έτσι καθαρά και το λέω μετά λόγω mm -hmm. γνώσεω. Βαριόταν να κάνουν τον έλεγχο που έπρεπε να κάνουν. Αυτό είναι, ξέρετε, είναι χρονοβόρο, είναι κοστοβόρο. Είχε χάσει ήδη η διοίκηση τρία χρόνια από τη θητεία τη που θα μπορούσε να τα κάνει όλα αυτά. Δεν τα έκανε και επέλεξε την τελευταία στιγμή. Να κόψει τα δέντρα με τη σειρά και να φυτέψει κάποια προ τον παρόν τουλάχιστον ανεμικά δενδρύλια, κάποια από τα οποία ήδη έχουν πρόβλημα γιατί φυτέυτηκαν σε εποχή οριακή, όσον αφορά τι κλιματικέ συνθήκε, με αποτέλεσμα όλη η περιοχή εκείνη τώρα να ψήνεται από το, από το λιοπείρε. Και δεν είναι φυσικά η μόνη, γιατί ακολούθησαν και ένα σωρό άλλε περιοχές της πόλης μας. Επομένως υπάρχουν ακόμη πολλά βήματα να γίνουν προς, το, προς την αλλαγή του σκηνικού, κύριε Κουριανίδη. Εμείς πιστεύουμε ότι το πράσινο είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να αποτελέσει προτεραιότητα στην πόλη μας γιατί αφενός μεν λόγω του ποσοστού που είναι πάρα πολύ χαμηλό, αλλά θα πρέπει να καλλιεργηθεί και μια συνείδηση στον πολίτη όσον αφορά τις, τα μπαλκόνια του, τις ταράτσες του. Ξέρετε υπάρχουν προγράμματα που λειτουργούν σε άλλες πόλεις και στο Δήμο Αθηναίων που γνωρίζω, τα οποία στην, στη Θεσσαλονίκη δεν λειτουργούν. Θα μπορούσαν να αφιδευτούν επίσης σε περιοχές να, να, δοθούν κίνητρα δηλαδή σε, πολίτε, πολίτες, σε δημότες, προκειμένου να πρασινίσουν τα μπαλκόνια και τις ταράτσες τους, Κίνητρα λέγοντα με κάποια ανταποδοτικά ωφέλη όσον αφορά την, τα δημοτικά τέλη, λόγου mm -hmm. χάρη. Επίση, θα μπορούσαν να φυτευτούν δέντρα, φυτά μάλλον και θάμνη μέσα στην πόλη, τα οποία θα μπορούσαν να κάνουν και μια ε, ε, γλυπτική πρασίνου, θα λέγαμε, με κάποια πολύ όμορφα πράγματα τα οποία βλέπουμε στο εξωτερικό και δυστυχώ εδώ στη Θεσσαλονίκη. Και στην Ελλάδα γενικότερα, στη Θεσσαλονίκη ειδικότερα, είμαστε πάρα πολύ πίσω. Και έχουμε, μάλιστα, ένα, αλήθεια, έχουμε ένα πλήρε πρόγραμμα εμεί. Mm -hmm. Έχουμε εκδώσει αυτό το πρόγραμμα του βιβλιαράκι μα, που είναι η θέση μα για το πράσινο. Ε, ο οποίο καθένα μπορεί να το προμηθευτεί, είναι στηριγμένο σε ε, ανθρώπου, και έχει γραφτεί έχει στοιχηθετηθεί και από ανθρώπου οι οποίοι είναι. Γνώστε γνώστες της, αστικού, περί του αστικού πρασίνου, ο συγκεκριμένα ο κύριος Σταύρος Καπλάνογλου Γεωπόνος και πρώην πρόεδρος του Επιμελητηρίου Κοζάνης, είναι άνθρωπος που μας βοήθησε πάρα πολύ σε αυτό και άλλοι σχετικοί επιστήμονες και συγκροτήσαμε μια πρόταση για το πράσινο που θα τις, πραγματικά είμαι βέβαιος ότι τη ζηλεύουν πολύ από τους συνυποψηφίους μα από άλλε παρατάξει, γιατί μου το έχουν πει κιόλα. Δηλαδή, με τεκμηριωμένη πρόταση, μια πρόταση ουσία, όσον αφορά την ποιότητα των δένδρων, το είδο των δένδρων και το είδο του πρασίνου που πρέπει να φυτευτεί μέσα στην πόλη μα. Και είναι σημαντικό να καταλάβουμε όλοι ότι είναι πολλαπλά τα ωφέλη, ε, κύριε Κουριανίδη. Και μάλιστα αυτό που αναφέρατε με του ε, θάμνους, θάμνου, από ό,τι έχω παρατηρήσει και στα μέσα κοινωνική δικτύωση, στο εξωτερικό λειτουργούν ω άλλα αξιοθέατα. Πιθανώ κάποιε περιοχέ δεν έχουν αξιοθέατα, επομένω τα δημιουργούν. Πιάνει, το καταλαβαίνετε. κάμερα ίσω κάποια Σαν ναι. αυτά εδώ, έτσι. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι τέτοιου είδου καλοπιστικά φυτά και τέτοιου είδου γλυπτά θα λέγαμε, είναι κάτι το οποίο είναι. Πάρα πολύ όμορφο και, 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 η Θεσσαλονίκη και για την ίδια πόλη και για την μα γενικότερα. Θα λειτουργήσει συμπληρωματικά ίσω κάτι τέτοιο, κύριε Κουριανίδη. Και θα ήθελα να εστιάσουμε, μια και αναφερθήκατε και συγκεκριμένα στο πρόγραμμά σα για το πράσινο, θα ήθελα να εστιάσουμε στι δικέ σα προτεραιότητε. Θα ήθελα να μου πείτε ποιε είναι οι βασικέ θέσει του προγράμματό σα, εντάχει, ε, να μου πείτε πού πιστεύετε ότι πρέπει να δοθεί ίσω περισσότερη έμφαση. Εμείς θέλουμε πρώτα απ' όλα να κρατήσουμε στη Θεσσαλονίκη τον κόσμο τη, ειδικά τους νέους ανθρώπους. Πιστεύουμε λοιπόν ότι μια στοχευμένη πρωτοβουλία που να αφορά τη δημιουργία δημοτικών φορέων, δημοτικούς φορείς που να ενημερώνουν τον κόσμο, να φτιάχνουν, να δημιουργούν ημερίδες, ε, οι οποίες θα, θα, στις οποίες θα συμμετέχουν και επιχειρηματίες αλλά και άνεργοι νέοι άνθρωποι οι οποίοι να ενημερώνονται για τις δυνατότητες που έχει κάποιος να δουλέψει στην πόλη μας ε, και να δημιουργήσει στην πόλη μας. Ε, ένας, ένας φορέας ο οποίος θα είναι φορέας ε, ε, συμβουλών ε, του Δήμου Θεσσαλονίκης για, τη για την επιχειρηματικότητα των νέων ανθρώπων. Ε, θα έλεγε κανείς ότι μπορεί ο Δήμος να αντιμετωπίσει ακόμη και καταστάσεις που δημιουργούνται εξαιτία της κεντρικής πολιτικής σκηνής. Αναφέρομαι ειδικότερα στο θέμα της λαθρομετανάστευσης, που δυστυχώς λόγω των κεντρικών επιλογών της κεντρικής διοίκησης εξουσίας, δηλαδή της κυβέρνησης της Ελλάδος, διαχρονικά δυστυχώ και όχι μόνο τη σημερινή. έχει ω αποτέλεσμα να κατακλείζονται οι πόλεις, οι μεγάλες πόλεις ιδίως, από αλλοδαπού Τι μπορεί να κάνει η τοπική αυτοδιοίκηση, Θα σας πω, πρώτα απ' όλα η υπηρεσία καταγραφής αλοδαπών. Ποιοι μένουν στη Θεσσαλονίκη, να τους, να τους βρούμε, να τους εντοπίσουμε πού μένουν, πώς ζούνε, αν είναι άνεργοι. Εκεί που μένουν θα πρέπει να θεσπιστεί προφανώ για να, για να είναι άνεργοι και να μένουν εδώ και να πληρώνουν και κάποιο ενίκιο. Από κάπου παίρνουν χρήματα. Με κάποιο τρόπο λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι δουλεύουν. Δουλεύουν σε, δου, σε εργασίες οι οποίες είναι μαύρες, mm -hmm. στερώντας θέσεις και από ανθρώπους, από δημότες, Έλληνες, οι οποίοι δυστυχώς αναγκάζονται μεταναστεύσεις στο εξωτερικό, ε, συνήθως. Ή να βρουν κάπου αλλού την τύχη τους σε άλλη, σε άλλη περιοχή της πατρίδας μας. Αυτά όλα μπορεί να τα αντιμετωπίσει ένας Δήμος. Πώς. Εμείς έχουμε εισηγηθεί το τέλος παραμονής Αλαδαπού. Ένας Αλαδαπός, ο οποίος μένει στη Θεσσαλονίκη, λόγου χάρη, έτσι, θα είναι υποχρεωμένο ο ίδιο, εφόσον από κάπου δουλεύει προφανώ και μένει εδώ, με κάποιο τρόπο συρτίζεται και, mm -hmm. ε, και πληρώνει και το ενοικιό του, είναι υποχρεωμένο να καταβάλει στο Δήμο Θεσσαλονίκη ένα, ένα τέλο. Αυτό το τέλο, αν δεν μπορεί να το καταβάλει ο ίδιο, θα το καταβάλει ο άνθρωπο ο οποίο του νοικιάζει το σπίτι. Είμαστε σαφεί σε αυτό. Ε, Γενικώ πιστεύουμε ότι πρέπει να πάρουμε μέτρα τα οποία θα αντιμετωπίσουν αυτά τα φαινόμενα. Επίση επιχειρήσεις οι οποίες απασχολούν αλλοδαπούς. Εγώ δεν σας λέω παρανόμους, εκεί το έχουμε πει. Ε, αλλοδαπούς νομίμους στην Ελλάδα. Νομίμους διαμένονται στην Ελλάδα. Ε, νομίμος, θέλω να πω αυτοί που νομοποιήθηκαν με κάποιο τρόπο, γιατί στην Ελλάδα αυτοί όλοι έρχονται κατά 99% παράνομα και το ότι δεν ε, εφαρμόζεται το μέτρο της απέλασής τους και της επιστροφής στη χώρα τους είναι θέμα κεντρικής εξουσίας, εκεί δεν μπορούμε να Σαφώς. κάνουμε κάτι. Μπορούμε όμως να αντιμετωπίσουμε αυτό το θέμα ως εξή. Ε, ειδικά στους αναδόχους δημοτικών έργων, αυτοί που κερδίζουν δηλαδή διαγωνισμούς και είναι υποχρεωμένοι να υλοποιήσουν ένα δημοτικό έργο, mm -hmm. θα πρέπει να πιστοποιούν με κάποιο τρόπο ότι εξάντλησαν τα περιθώρια για να προσλάβουν Έλληνες εργαζόμενους. Δημότες Θεσσαλονίκη, mm -hmm. κατά προτίμηση, αλλά γενικότερα Έλληνες εργαζόμενου. Εάν δεν το κάνουν αυτό, εάν δεν μπορούν να αποδείξουν ότι ε, στο έργο αυτό χρησιμοποιούν, αλλοδαπού, θα είναι υποχρεωμένοι να καταβάρουν ένα τέλο και αυτοί επιπλέον ώστε. Με σκοπό αυτά τα ποσά, κύριε σκοπό... Κουριανίδη, να διοχετευτούν πού έχετε σκεφτεί, Μα πού θέλετε μας. να. Μέσα στην πόλη. Για όλα αυτά που ανέφερα προηγουμένω. Για τι mm -hmm. που θέλουμε να δημιουργήσουμε, για ανταποδοτικά τα οποία πρέπει να υπάρχουν, να υλοποιηθούν να διάφορα έργα. Όσον αφορά το στο κοινωνικό, στο κοινωνικό πρόσωπο του Δήμου, ποια είναι η θέση σα, μπορούν να γίνουν περαιτέρω βήματα, είναι σε καλά επίπεδα τώρα τα πράγματα όσον αφορά την κοινωνική πολιτική, πώ τα βλέπετε. Όχι φυσικά πασαλήματα έχουν γίνει. Εμεί πιστεύουμε ότι θα πρέπει να γίνουν συγκεκριμένα προγράμματα που να αφορούν πρώτα απ' όλα του απόρου ε, συμπολίτε μα, οι δημότε μα, οι οποίοι θα πρέπει να απαλλαγούν τελείω από τα δημοτικά τέλη, πλήρη απαλλαγή δημοτικών τελών. Θα πρέπει να γίνουν δομέ ανθρώπινε, αξιοπρεπεί, ώστε κάποιο που είναι άστεγο ή κάποιο που, ε, που αδυνατεί να πληρώσει το ενίκιο του και αναγκάζεται να, να το αφήνει απλήρωτο ή να πληρώσει ή να μπορεί να πληρώσει τη ΔΕΗ του, mm -hmm. ε, το ρεύμα του τέλος πάντων. Ε, θα πρέπει να βρίσκει καταφύγιο σε, σε, τέτοιες, σε δομές τέτοιες οι οποίες να είναι αξιοπρεπείς και μέσα στις οποίες δεν θα πάρει λόγω χάρη και κακοποιά στοιχεία ή άλλοι οι οποίοι θα εκμεταλλεύονται αυτές τις δομές. Σε βάρο των ανθρώπων οποίοι έχουν πραγματικά ανάγκη να το κάνουν. Αυτό θέλει εποπτεία, κύριε Κουριανίδη, προκειμένου να επιτευχθεί και να είναι όντω έτσι. Θέλει σωστή διαχείριση. Θέλει εποπτεία και διαχείριση και πάνω απ' όλα θέλει να μία, θα λέει κανεί, ελληνοκεντρική αντίληψη, α την πούμε έτσι. Mm -hmm. Γιατί δυστυχώ. Στι μέρε μα έχει γίνει πλέον πανάκια το να προσφέρουμε τι υπηρεσίε μα ακόμη και σε ανθρώπου οι οποίοι στο κάτω-κάτω τη γραφή δεν το δικαιούνται είτε διότι έχουν έρθει παράνομα στη χώρα, είτε διότι ε, δεν έχουν προσφέρει αυτά τα οποία προσφέρανε άλλοι, συμπολίτες, άλλοι, άλλοι πολίτε αυτή τη πολίτε αυτή τη χώρα, οι οποίοι προσέφεραν χρόνια εργαζόμενοι ή ουσιαστικά δημιουργώντα κάποια πράγματα που συνεισέφεραν με τον τρόπο του στην πολιτική την Ελλάδα. Επομένω, θα πρέπει να υπάρξει περαιτέρω μέρημνα, όπω καταλαβαίνω, λέτε, κύριε Κουριανίδη. Ακριβώ. Δεν μπορεί να τα αφήνει μόνο στην τύχη του. ανθρώπου οι οποίοι είναι σε πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση με τα ε, οικονομικά του, σε όλου όσοι είναι ευάλωτοι. Ακριβώ αυτό πιστεύουμε. Ε, Εμεί. Ε, έχουμε αποδείξει και μέσα από την συμμετοχή στελέχου στελέχους παράταξής μας όλα αυτά τα χρόνια στην Επιτροπή Κοινωνική Πολιτική του Δήμου Θεσσαλονίκη ότι δεν έχουμε προκαταλήψει. Όταν πραγματικά ένα άνθρωπος έχει ανάγκη, το στηρίζουμε ασχέτω τη όποια προέλευσή του ή τη όποια τέλο πάντων συνεισφορά του στο κοινωνικό σύνολο. Αλλά να έχει πραγματικά ανάγκη και να μην είναι κάποιο ο οποίο μα ήρθε εδώ με το έτσι θέλω και μετά από όλα αυτά ζητάει και περαιτέρω ενίσχυση mm -hmm. και, και φροντίδα. Είστε απόλυτα σαφείς. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Κουριανίδη για τη συζήτησή μα. Καλή δύναμη, εύχομαι στον αγώνα σα. Σα ευχαριστώ πολύ και εγώ κύριε Να είστε απόλυτα. καλά. Πάμε λοιπόν σε διαφημιστικά μηνύματα και επανερχόμαστε σε λίγο για το δεύτερο μέρο τη εκπομπή.